Καλησπέρα κύριε Βαρδάκη. Ευχαριστούμε για την αποδοχή την πρόσκλησή μας για την συνέντευξη αυτή για το News Hub. Στην επικαιρότητα την πολιτική δεσπόζει η άτυπη προεκλογική περίοδος που διανύουμε εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και ένα πρώτο σχόλιο. Αν τελικά αυτό για την πολιτική ζωή τόπου είναι θετικό ή αρνητικό στοιχείο. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή δύναμη σε όλους μας να αντιμετωπίσουμε μια πλέον μακρά από ό,τι φαίνεται ακόμα προεκλογική περίοδο. Κοιτάξτε, την ευθύνη πιστεύω για αυτή τη μακρά προεκλογική περίοδο την έχει ο κ. Μητσοτάκης, γιατί αν θυμάστε από πέρυσι το Σεπτέμβρη μιλάει για εκλογές. Mm-hmm. Η δική μας ευθύνη μπορεί να είναι ότι ζητήσαμε εκλογές εδώ και ένα χρόνο. Αλλά τη ζητήσαμε για συγκεκριμένους λόγους. Που μπορούμε να πούμε παρακάτω. Τώρα, βέβαια υπάρχει μια όψιση το τελευταίο διάστημα και αυτό είναι λογικό όταν η προεκλογική περίοδο επεκτείνεται. Εύχομαι και πιστεύω τουλάχιστον τις ημερομηνίες που έχει διαρρεύσει, θα έλεγα, ο κ. Μητσοτάκης, δηλαδή 9 Απριλίου, κλείνοντας τη Βουλή 10 του Μάρτη, να είναι πλέον ο στόχος του κ. Μητσοτάκη, της κυβέρνησης, γιατί διαφορετικά υπάρχει έτσι, πώς να το πω, να πάμε και τον Ιούλιο. Ναι, να έχουμε παράταση. Να πάμε τον Ιούλιο. Ναι, ναι. Ναι. Οπότε, αν αυτή η περίπτωση και αυτό το σενάριο υπερισχύσει, καταλαβαίνετε ότι η προεκλογική περίοδο θα είναι πολύ μεγαλύτερη, άρα και τα προβλήματα που θα παραμένουν άλυτα περισσότερα, αλλά και τα προβλήματα που θα δημιουργούνται από μια μακρά προεκλογική περίοδο θα είναι ακόμα μεγαλύτερα και περισσότερα. Προβλέπετε και δεύτερες εθνικές εκλογές, ότι δεν θα έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές που αναμένεται να γίνουν την άνοιξη. Θέλω όμως το εξής. Γράφεται, ακούγεται και δικαίως θα έλεγα ότι στις εκλογές αυτές ο ρυθμιστής θα είναι το ΠΑΣΟΚ, όπου παλαιότερα ήσασταν και μέλος. Το ασπάζεστε αυτό? Κοιτάξτε, αυτό θα το κανονίσει, θα το ρυθμίσει η ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού. Ναι. Όπως διαφαίνονται τα πράγματα, ναι, υπάρχει αυτή η πιθανότητα που, αν θέλετε την άποψή μου, είναι και η πιο λογική, λέτε. Ναι. Το πιο λογικό σενάριο. Ναι. Το πιο λογικό σενάριο. Κοιτάξτε, εμείς δεν αποκλείουμε κανένα. Εμείς πιστεύουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι το πρώτο κόμμα. Το βλέπουμε καθημερινά στην κοινωνία. Από εκεί και πέρα πιστεύουμε και οι συγκυρίες να είναι παιδί, δηλαδή τα κόμματα που θα πούνε στη Βουλή να ανήκουν στο προοδευτικό μέτωπο, στο δημοκρατικό λεγόμενο τόξο, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε. Ναι. Οπότε αυτό που έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας, ότι την επομένη των εκλογών θα προκύψει μια κυβέρνηση δημοκρατική, μια κυβέρνηση προοδευτική, να το πω καλύτερα, είναι ένα στόχος εφικτός. Ο κύριος Ανδρουλάκης μέχρι τώρα με την πολιτική που ακολουθεί προς τα πού κλείνει, λέτε, προς τα κέντρο αριστερά ή προς τα κέντρο δεξιά? Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν είναι θέμα του κύριου Ανδρουλάκη μόνο. Ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι σε ένα κίνημα που κατεξοχήν ανήκει στον δημοκρατικό τόξο. Mm-hmm. Εμείς έχουμε πει και εγώ προσωπικά σε όλους τους τόνους. Αυτή τη στιγμή ο εχθρός είναι ένας. Και εχθρός όχι των πολιτικών κομμάτων του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ. Και είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, να το πω καλύτερα. Γιατί τα δεινά και τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει τα τελευταία 3,5 χρόνια είναι πλέον εμφανέστατα σε ολόκληρη την κοινωνία. Άρα ο κ. Ανδρουλάκης νομίζω ότι πρέπει να κάνει την επιλογή σύμφωνα και με τις αρχές και αξίες του κόμματος που σήμερα είναι αρχηγός και είτε το ΠΑΣΟ. Ποια είναι τα κυρίαρχα προβλήματα, λέτε, που θα κληθείτε, εφόσον γίνεται κυβέρνηση, να λύσετε για τους μικρομεσαίους και για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού? Ποια είναι τα 2-3 κυρίαρχα προβλήματα? Τα κυρίαρχα προβλήματα, τα οποία δεν τα έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ναι, για την κοινωνία σήμερα, είναι το οικονομικό θέμα, δηλαδή η φτωχοποίηση πλέον της ελληνικής κοινωνίας, γιατί δεν τόλμησε να αγγίξει τα μεγάλα συμφέροντα η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, και εννοώ την ενεργειακή κρίση. Δηλαδή
τους παρόχους ενέργειας, τα δηληστήρια και γενικά την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια. Αυτά είναι τα δύο βασικά σημεία. Το πρώτο με την ακρίβεια. Βλέπουμε ότι ακόμα αυτή τη στιγμή, ενώ 1,5 χρόνο, 2 χρόνια είχαμε πει ότι πρέπει να γίνει μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, κάτι που δεν είναι πρωτόγνωρο, το έχει κάνει όλη η Ευρώπη. Πριν 1,5-2 μήνες ακριβώς, η Ισπανία μείωσε, μάλλον έφερε μηδενικό ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Κάτι λοιπόν που έχει κάνει όλη η Ευρώπη δεν το έκανε η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Γιατί δεν το έκανε? Όχι γιατί δεν μπορούσε ή γιατί δεν ήθελε. Γιατί η δέσμευσή της, η δέσμευση του κυρίου του ήδη του κ. Μητσοτάκη, τα μεγάλα συμφέροντα, είναι πλέον ορατή. Φαίνεται. Και αυτά τα γραμμάτια που είχε υπογράψει προεκλογικά το 19 ο κ. Μητσοτάκης θέλει να τα εξοφλήσει μέχρι ενός. Και αυτό θα κάνει μέχρι την τελευταία μέρα διακυβέρνησης. Το άλλο, αυτή τη στιγμή 3 εκατομμύρια Έλληνες είναι καταχρεωμένοι και από αυτούς τα 2 εκατομμύρια των Ελλήνων κινδυνεύουν με πληστηριασμού και κατασχέσεις. Στις τράπεζες. Και βλέπουμε, βλέπουμε κύριε Βαρδάκη, ότι αυτή τη στιγμή, το είπα αυτό για να πω και κάτι άλλο, ότι όταν 3 εκατομμύρια είναι καταχρεωμένοι αυτόματα, καταλαβαίνουμε όλοι ότι η πλειοψηφία, το 60-70% των Ελλήνων, έχουν πάρει και από ένα δάνειο. Και τι είδαμε, το τελευταίο εξάμηνο, κάτι που δεν προϋπήρχε. Αυτό δεν προϋπήρχε ούτε στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, κύριε Βαρδάκη. Τι εννοώ με αυτό? Όταν το τελευταίο εξάμηνο έχουμε 5 αυξήσεις στα επιτόκια δανεισμού και από την άλλη μεριά μειούμενα ως σταθερά τα επιτόκια καταθέσεων, καταλαβαίνετε ότι μία δόση, να σου πω ένα παράδειγμα, δηλαδή ένα δάνειο των 150.000 ευρώ 25 ετούς διάρκειας, θα έχει μία αύξηση, στη δόση περίπου 180 με 220 ευρώ. Πέστε μου τώρα εσείς, ποιο power pass, ποιο pass, ποια αύξηση συντάξεων, ποια αύξηση μισθών μπορεί να αντισταθμίσει αυτή την αύξηση που επιβαρύνουν τα επιτόκια δανεισμού όλους τους δανειολήφτες, που σας λέω είναι το 70% του ελληνικού λαού. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτόματα και σε συνδυασμό, αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει η κοινωνία. Και θα σας πω και πώς εμείς σκεφτόμαστε και ποιο είναι το όραμά μας αντιμετώπιση. Παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή, σε συνδυασμό όλα αυτά που σας είπα, δηλαδή η αύξηση των επιτοκίων, με την απόφαση του Αρείου Πάγου προχθές να απελευθερώσει την ουσία και να δώσει το πράσινο φως στα φανς να αρχίσουν να κάνουν αρθρώους πληστηριασμού, καταλαβαίνετε ότι η επόμενη μέρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Γι' αυτό είπαμε προχθές, διαστόματος του Αλέξου Τσίπρα, ότι ακόμα και με νομοθετική ρύθμιση η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει να παγώσει το ταχύτερο δυνατό τους πληστηριασμούς μέχρι τις εκλογές, όποτε και όταν γίνουν. Ακόμα είπαμε ότι η επόμενη κυβέρνηση, να μην βιαστούμε τώρα, δεν χρειάζεται καμιά βιαστήνη, εάν παγώσουν οι πληστηριασμοί, για να φέρουμε η επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, να ανταποκριθεί στο ύψος των περιστάσεων και όσο έχει υποχρέωση και να νομοθετήσει για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Διαφορετικά τα πράγματα θα είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολα. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει η επόμενη κυβέρνηση. Και βέβαια την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια. Δεν νοείται αυτή τη στιγμή να έχουμε από τη μια να δίνονται τα power pass, να δίνονται τα καλάδια, τα υποτιθέμενα καλάδια του νοικοκυριού που θα έλυνε το πρόβλημα, και από την άλλη μεριά να βλέπουμε ανατιμήσεις σε προϊόντα είδης πρώτης ανάγκης που δεν έχουν καμία σχέση με προηγούμενες τιμές. Καταλαβαίνετε ότι είναι η κατάσταση τραγική πλέον. Και το βλέπουμε στην καθημερινότητα του κάθε πολίτη. Το βλέπει ο κάθε πολίτης. Σε αυτό το πνεύμα κινήθηκε ο κύριος Τσίπρας, σύμφωνα και με τα δικά σας λεγόμενα από τη Θεσσαλία, λέγοντας ότι συντελείται μια μεγάλη ληστεία των τελευταίων 1,5 χρόνων και θα τη σταματήσουμε. Εννοείται και μια αναδιανομή του πλούτου που δεν έχει κανένα προηγούμενο. Μα κανένα προηγούμενο, κύριε Βαρδάκη. Κανένα προηγούμενο. Θέλω να σας παρακαλέσω. Ναι, πέστε. Θέλω να σας παρακαλέσω τα τελευταία λεπτά αυτής της συνέντευξης να εστιάσουμε λίγο τις ερωτήσεις στα τοπικά θέματα, προβλήματα. Καταρχήν, πότε αναμένεται να ανακοινωθούν από τον ΣΥΡΙΖΑ τα ψηφοδέλτια στην Κρήτη, στο Ηράκλειο? Αύριο.
Αύριο Σάββατο, λέτε. Αύριο Σάββατο, ναι. Αύριο Σάββατο θα έχουμε το πρώτο 80% νομίζω μετά το μεσημέρι. Αυτά αφορούν όλη την Κρήτη, μόνο για το Ηράκλειο. Όλη την Κρήτη. Όλη την Κρήτη. Ποιος θα τα ανακοινώσει, κύριε Βαρδάκη, δεν μου δίνετε εδώ μία είδηση. Κοιτάξτε, θα συνεδριάσει αύριο η πολιτική γραμματεία και μετά την συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας έχω την πληροφόρηση ότι θα γίνει ανακοίνωση αποτελεσμάτων. Και όχι μόνο στην Κρήτη, πιθανόν και σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα, σημαντική είδηση μας δίνετε και ευχαριστούμε γι' αυτό. Πού εστιάζεται, κυρίαρχα, την πολιτική σας κατεύθυνση εφόσον επανεκλεγείτε αναφορικά με την επίλυση προβλημάτων στο νομό Ηρακλείου? Κοιτάξτε, κύριε Βαρδάκη, έχουμε δείξει, νομίζω, δείγματα γραφής και την περίοδο διακυβέρνησης από τον Αλέξη Τσίπρα και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Προχωρήσαμε πολλά έργα στην Κρήτη, που βλέπουμε ότι έχουν μια στασιμότητα τα τελευταία 3,5 χρόνια. Και πιστέψτε με ότι αυτό ο κόσμος το έχει αναγνωρίσει. Είτε λέγεται ο δρόμος της Μεσαράς, είτε λέγεται ο κόμος Αιγαίος Πελαγίας, είτε λέγεται η συμβασιοποίηση. Και εδώ επιτρέψτε μου να εκφράσω ένα παράπονο. Η συμβασιοποίηση του αεροδρομίου στο Καστέλι δεν νοείται προχθές, με όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σεισμόπληκτες περιοχές, να πάει ο κ. Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, για μια φιέστα στο αεροδρόμιο Καστελίου, το εργοτάξιο του αεροδρομίου, να το πω καλύτερα, Καστελίου, και ήταν 5 λεπτά να επισκεφτεί τις σεισμόπληκτες περιοχές και δεν πήγα. Δεν πήγε ο κ. Μητσοτάκης να δει η διοίκηση όμως εάν οι υπουργοί του, που ανατακτά χρονικά διαστήματα, του μεταφέρουν τα προβλήματα, υποτίθεται, και αυτά τα προβλήματα παραμένουν άγιστα. Ήταν λάθος του κ. Μητσοτάκη να μην επισκεφτεί τις σεισμόπληκτες περιοχές. Δεν πάμε να κάνουμε πιέσεις. Πάμε να δούμε και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας ή της κοινωνίας, αν θέλετε. Και χθες αντιμετωπίσαμε και ένα άλλο ζήτημα για τις σεισμόπληκτες περιοχές. Είδαν οι άνθρωποι, σηκώθηκαν το πρωί και αρκετοί είδαν να μην υπάρχει ούτε ένα ευρώ στους λογαριασμούς αρρωγής. Το καταγγείλαμε και αυτό. Είναι παράνομο. Κατακρισπτική η ενέργεια οποιανδήποτε πιστωτικού ιδρύματος. Είναι ακατάσχετη η αρρωγή, η χρηματοδότηση για την αρρωγή. Και είδαμε με έκπληξη και με θλίψη, θα έλεγα, να μας καταγγέλουν συμπολίτες μας, σεισμοπαθείς, ότι τους κατάσχεσαν τα χρήματα της αρρωγής από τους λογαριασμούς. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να τα δούμε άμεσα. Όπως πρέπει να δούμε. Κάνετε και το θέμα αυτό σχετική ερώτηση, κύριε Βαρδάκη, έτσι. Ναι, καταθέσαμε και σχετική ερώτηση για αυτό το θέμα. Περιμένουμε μια απάντηση. Πιστεύω ότι εάν μέχρι τη Δευτέρα δεν έχει λυθεί το πρόβλημα, εάν η τράπεζα, οποιαδήποτε τράπεζα προέβη σε αυτή την ενέργεια, δεν έχει αποκαταστήσει άμεσα τη Δευτέρα τους λογαριασμούς όλων αυτών των ανθρώπων, ενέχει και προστίμου, θα έλεγα, πρέπει να παρέμβει ο εισαγγελέας. Είναι μια πράξη καταχρηστική και παράνομη και παράτυπη. Διότι το συγκεκριμένο ΦΕΠ, η συγκεκριμένη διάταξη, προβλέπει ότι είναι η αρρωγή για τους σεισμόπληκτους είναι ακατάσχετη. Οπότε, κακώς οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα προέβησε μια τέτοια ενέργεια, το έκανε. Άρα το παρακολουθούμε μέχρι Δευτέρα Τρίτη να δούμε αν υπάρχει αυτή η αποκατάσταση. Και βέβαια, πρέπει, όραμά μας είναι, να συμβάλλουμε, αν θέλετε, και αυτό δεν είναι θέμα του Βαρδάκη, του Σοκράτη, του κάθε βουλευτή ή της κάθε κυβέρνησης, είναι υποχρέωση όλων μας. Να συμβάλλουμε σε ένα καινούριο αναπτυξιακό πρόγραμμα για τις σεισμόπληκτες περιοχές, όπως και ολόκληρη η Κρήτη, αλλά ειδικά στις πρόκληρες περιοχές, και ένα πολεοδομικό χωροταξικό σχεδιασμό που θα δώσει μια ανάσα σε αυτούς τους ανθρώπους που σήμερα βάλλονται, πιστέψαμε, κύριε Βαρδάκη, από παντού. Βεβαρημένο το πρόγραμμά σας και άλλες ερωτήσεις υπάρχουν, ωστόσο αναγκάζομαι να ολοκληρώσω τη συνέντευξη αυτή. Κύριε Βαρδάκη, ευχαριστώ πολύ και εύχομαι και σε εσάς καλή προεκλογική καμπάνια και επιτυχία. Καλά να είστε στη διάθεσή σας όποτε θέλετε. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.